Είχαμε μία αίσια κατάληξη, δικαστική κατάληξη και μία δικαστική ετιμιγορία που δικαίωσε ηθικά και ουσιαστικά τους εντολείς μου. Συγκεκριμένα, ο πρώην νομάρχης Φωκίδας, ο κύριος Φουσέκης και ο πρώην δήμαρχος Δελφών είχαν κατηγορηθεί για σοβαρά, για την διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων και συγκεκριμένα ότι ο κύριος Καλτσής κατέλαβε και οικειοποιήθηκε δημόσια έκταση και ταυτόχρονα από κοινού και στη συνέργεια με τον κύριο Φουσέκη, ο οποίος εφαίρετο συνέταξε τα τοπογραφικά, εμφάνισαν τις εκτάσεις αυτές ότι είναι εκτός του προστατευμένου από την UNESCO Δελφικού τοπίου, με αποτέλεσμα να καταρτιστούν συμβόλαια μεταβιβάσεως σε τρίτους, σε εργοληπτικές εταιρείες και εντεύθυν του πλωτισμού του κυρίου Δημάρχου. 9 ολόκληρα χρόνια κράτησε αυτή η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μία διελκυνστίδα η οποία στην κυριολεξία ψυχικά αποσύνθησε τους εντολείς μου. Η δικαστική εμπλοκή αρχίζει σε βάθους χρόνου, όπως προείπα, 9 ετών περίπου. Διετάχθηκαν δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, εξετάστηκαν μάρτυρες και εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου και στη δίκη, η οποία άρχισε από εξάμηνο περίπου, μάλλον από προγενέστερο χρόνο, από έτους περίπου και ανεβάλλεται ότι διατάσσονται διαδικαστικές ενέργειες, διατάχθηκε και πραγματογνωμοσύνη, έτσι, όσον αφορά την αξία των μεταβιβαστέντων ακινήτων, και γενικώς υπήρνε πρόκειτο περί μιας εξονυχιστικής διαδικασίας που στην κυριολεξία τιμά την ουσιαστική απονομή της δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, διότι το δικαστήριο ενέσκυψε σε όλα τα προβλήματα τα οποία ανεφάνισαν κατά την προδικασία και την κυρία διαδικασία και μετά από αυτήν την εξονυχιστική βάσανο, σήμερα είχαμε και το αποτέλεσμα της ομοφόνου απαλλαγής των κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, εκρίθησαν αθώοι ως κύριος πρώην δήμαρχος ότι κατέλαβε δημόσια έκταση, διότι αυτή απεδείχθη πανηγυρικά ότι ανήκει στην ιδιοκτησία του και εκρίθησαν επίσης αθώοι ελλείψη δόλου, ότι δεν είχαν δόλο να τα εμφανίσουν αυτά εκτός του δελφικού τοπίου, διότι στην κυριολεξία κατά τον χρόνο που γίνονταν αυτές οι μεταβιβάσεις δεν είχε από την ίδια την πολιτεία επαρκώς οριοθετηθεί το όριο της προστατευόμενης ζώνης. Τολμώ δε να πω ότι και σήμερα εξακολουθεί περίπου το ίδιο καθεστώς. Βεβαίως έχουν γίνει ορισμένες παρεμβάσεις που ξεκαθαρίζουν εν μέρη, αλλά θεωρώ όχι οριστικά το πρόβλημα αυτό. Και κρούω από τη δική μου πλευρά τον κόδωνα του κινδύνου, ότι αν δεν υπάρξει άμεση πολιτιακή επέμβαση ώστε να καθοριστεί με ακριβείς πλέον συντεταγμένες τόσο ο χώρος ο προστατευόμενος από το δελφικό τοπίο όσον και οι χρήσεις γης, ότι δυστυχώς ίσως να εξακολουθήσουν να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και ως προς το πρώτο σκέλος απειλάγησαν ομόφωνα διότι πρόκειτο περί ιδιωτικής εκτάσεως, ως προς το δεύτερο δε σκέλος η λήψη δόλου. Και έτσι τελείωσε η σοβαρότατη αυτή δικαστική εμπλοκή, η οποία δεν θα σας κρύψω, πραγματικά τους είχε αποσυνθέσει και ψυχικά και τους είχε αποδομήσει και κοινωνικά, διότι αντιλαμβάνεστε τα άτομα τα οποία έχεραν τις εκτίμησης στις τοπικές κοινωνίες και ήταν άτομα τα οποία επίχεραν με την ανάδειξή τους ως τοπικούς άρχοντες.